από την κίνηση Αβελά στο ρατσισμό. Με το κρύο εδώ πέρα, μου ήρθε στο μυαλό η αμυγδαλέζα και τα κοντέινερ. Και αναρωτιέμαι πώς ζουν τώρα οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί μέσα. Η κράτηση στα αστυνομικά τμήματα και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία ο κύριος Δένδιας εξήγηλε ότι θα ανοίξει για άλλους 5.000 ανθρώπους, είναι όχι απλά απάνθρωποι. Θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ένα έγκλημα για πολιτικούς λόγους. Διότι υποτίθεται ότι ο κύριος Δένδιας θα κάνει όλα αυτά για να αποτρέψει την είσοδο των λάθρομεταναστών, σε εισαγωγικά πολλά. Λάθρομετανάστες πλέον βαφτίζονται οι πάντες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόσφατες παράνομες αποδεδειγμένες επαναπροωθήσεις στην Αορεστιάδα, στον Εύρο, και επίσης ο τρόπος που βρήκανε τραγικό θάνατο οι άνθρωποι στο Ιόνιο κοντά στη Λευκάδα αφορούν σύρους πρόσφυγες, οι οποίοι βαφτίζονται σοριδών λάθρομετανάστες. Είναι μια εγκληματική πολιτική που έχει ένα διπλό πολιτικό στόχο, αφενός να εξασφαλίσει τα αναχώματα της επίσημης ευρωπαϊκής πολιτικής στον Ευρωπαϊκό Νότο, και δεύτερον να εξασφαλίσει στο εσωτερικό εδώ μια ρατσιστική προπαγάνδα η οποία προσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα. Λοιπόν, για πάρα πολλούς λόγους πρέπει να σταματήσει τώρα αυτό το έσχος. Ζητάμε να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών και των προσφύγων και να σταματήσει η απάνθρωπη κράτηση στα αστυνομικά τμήματα, και καλούμε όλους και όλες στις 18 του μήνα, Τετάρτη, είναι Παγκόσμια Μέρα του Μετανάστη, στις 5 η ώρα το απόγευμα στην Ομόνοια. Μαζί προφανώς είναι μια πρωτοβουλία της ανοιχτής πρωτοβουλίας για τα κέντρα κράτησης. Είναι πανευρωπαϊκή μέρα ταυτόχρονα ενάντια στα κέντρα κράτησης και θα γίνουν πανελλαδικά κινητοποιήσεις. 5 η ώρα το απόγευμα στην Ομόνοια για συγκέντρωση και πορεία ενάντια στα κέντρα κράτησης.